Καλημέρα Θάνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σας. Είμαι κουκουλωμένος λιγάκι καλά. Γιατί σφίξαμε λιγάκι εδώ πέρα. Λίγο ψυχρούλα έχει. Ναι, μας θυμίζει πρώιμο χειμώνα, αλλά για να δούμε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Όλα καλά. Καλά φιλιά, πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα συναισθήματα και για μια παρανόηση που γίνεται σχετικά με τα συναισθήματα. Αν θέλεις να μάθεις την απάντηση, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν θέλεις να. Αν βλέπεις όμως πρώτη φορά αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ, χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα πρωί-πρωί να τους ξυπνάμε. Είμαστε έτοιμοι! Καλημέρα Ελλάδα! Καλημέρα Κύπρο! Καλημέρα κόσμε! Καλημέρα, καλώς ήρθατε! Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρέσβης της θετικής σκέψης ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί ζωντανά για 977 συνεχόμενα πρωινά μέσα από τη σελίδα της παρέας του Coach A Day στο Facebook για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Διαβάζω τώρα το καινούργιο βιβλίο του Eric Thomas, You Owe You. Εσύ δεν χρωστάς μάλλον μόνο στον εαυτό σου, έτσι μια ελεύθερη μετάφραση. Ο Eric Thomas είναι ο αγαπημένος μου motivational speaker, ένας άνθρωπος που ξεκίνησε στα 16 του να παρατάει το σπίτι του και να είναι άστεγος, να μένει σε εγκατελειμμένα κτίρια, να τρώει μέσα από σκουπίδια, από κάδους σκουπιδιών, και αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς motivational speaker στον κόσμο, όχι στην Αμερική, στον κόσμο. Λοιπόν, στο καινούργιο του βιβλίο αναφέρει αυτό το πολύ ωραίο για τα συναισθήματα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, ότι τα συναισθήματα δεν είναι γεγονότα. Το τι αισθάνεσαι εκείνη τη στιγμή δεν σημαίνει ότι είναι πραγματικότητα. Είναι απλά αυτό που έχει κατασκευάσει το μυαλό σου. Γι' αυτό πρόσεχε λοιπόν να μην αποφασίζεις και αντιδράς ανάλογα με τα συναισθήματά σου, αλλά να τα φιλτράρεις, να κάνεις εκείνες τις σωστές ερωτήσεις που θα κρατήσουν όλη την αλήθεια και θα πετάξουν στην άκρη ό,τι είναι ψεύτικο. Πρόσεξε λοιπόν ότι τα συναισθήματα, ειδικότερα τα αρνητικά, εκείνα που σε φουντώνουν και σε τρελαίνουν, δεν είναι γεγονότα. Είναι απλά δημιουργήματα του μυαλού σου. Αυτό το βιντεάκι μας για σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Πάμε να φάμε τον κόσμο. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε. Φιλιά πολλά, γεια σας.